τι λέει το Μέρα25, γιατί έχουμε την ακριβότερη τιμή στο ρεύμα, γιατί να έχουμε το 100% της παραγόμενης ενέργειας να πηγαίνει στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και το ερώτημα είναι και το άλλο ερώτημα που ρωτάει ο τηλεθεατής, γιατί ουσιαστικά οι εταιρείες ενέργειας να πουλάνε στο χρηματιστήριο στη Χονδρική και να αγοράζουν στη Λιανική. Τι λέτε εσείς ως Μέρα25? Κύριε Βαθιώτη, αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, το κυβερνών κόμμα με μικρή ή με μεγάλη διαφορά σίγουρα θα τις έχανε. Αυτό είναι το δεδομένο. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εμείς... θέλετε να πείτε τώρα, αυτό λέτε τώρα, ότι η ακρίβεια, ενεργειακή κρίση είναι και το βατελό αυτής της κυβέρνησης. Αυτό λέτε τώρα, κύριε Βαζίλη. Και όλα τα υπόλοιπα που προηγήθηκαν, που αφορούν και την πανδημία, την αναστολή των υγειονομικών, τις απευθείας αναθέσεις, το χρηματιστήριο ενέργειας, το καφενείο των ολιγαρχών. Έχουμε δει πάρα πολλά δεινά να έχουν πραγματικά κάνει τον κόσμο να απειβδίσει. Εμείς αυτό που λέμε, γιατί δεν θέλουμε να μπερδεύουμε τον κόσμο με τεχνικές λεπτομέρειες, το ζητούμενο είναι ένα και είναι πολιτικό. Και η πολιτική αυτή τη στιγμή την ασκεί η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, παρά μόνο προτάσεις που δεν ακούγονται ποτέ στα κυβερνητικά αυτιά. Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα για το θέμα του χρηματιστηρίου ενέργειας και το καφενείο ολιγαρχών, που έχουν συγκεκριμένα ονόματα, Βαρδινογιάννης, Λάτσης, Μυτιληναίος και Περιστέρης, ότι θα πρέπει να πει ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό και όλος την ονομάζουμε Μητσοτάκης ΑΕ, ότι παιδιά, stop. Δεν μπορεί άλλο αυτό να συνεχιστεί, να επομίζεστε εσείς όλα τα υπερκέρδη και ο ελληνικός λαός να βοά. Αυτό δεν το έχει τι κάνει. Τι πρέπει να γίνει, κυρία Μπατζίδη, τι προτείνετε εσείς? Περιμένετε, κύριε Βαθιώτη. Αυτό που προτείνει το Μέρα25 είναι να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο το θέσπισε, το έφερε δηλαδή, το έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι. Κύριε Αβραμάκη, όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι θέμα κριτικής απέναντί σας. Ναι, από εκεί και πέρα, μετά μπήκε η CVC, που είναι μια εταιρεία. Και ακολουθούν όλα αυτά που ακολουθούν στους λογαριασμούς του ρεύματος του ελληνικού λαού. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή ότι το ζητούμενο δεν είναι ούτε το τι θα πούμε, αλλά το τι θα πράξουμε. Για να το πράξουμε αυτό και να έχει μια διαφορά, στην κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό, θα πρέπει να το καταργήσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις εδώ πέρα, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν με έναν μαγικό τρόπο κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης. Είναι απλά τα πράγματα. Κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, να κάνουμε κάτι για το πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός που έχει ουσιαστικά δείξει ότι η ακρίβεια που υπάρχει και σε όλα τα ζητήματα, δηλαδή ακόμα και στο επιστημιστικό ζήτημα, που βλέπουμε τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ κλπ. Θα έπρεπε η κυβέρνηση με τον τρόπο της να βάλει, να φέρει τους ανθρώπους αυτούς και να πει... Ξέρετε τι ρωτάει ο τηλεθεατής, αν η αγορά τελικά είναι αρρύθμιστη. Γιατί βλέπει ο καταναλωτής κάτι λυγιώδης, δηλαδή έτσι, λογαριασμούς. Και το ερώτημα είναι, τι θα γίνει με αυτό και τι είναι αυτή η λεγόμενη ρήτρα να προσαρμογής. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Πρέπει να γίνει εδώ? Εγώ, επειδή άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον κύριο Γκίκα και γύρισε και είπε, εντάξει, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και θα πρέπει να το αντιληφθεί αυτό η αντιπολίτευση και η ελληνική κοινωνία. Κύριε Γκίκα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω, ήρθε η γυναίκα στο γραφείο μου και μου το είπε. Της ήρθε 2.500 ευρώ με 10.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Πείτε μου πώς θα ανταπεξέλθει και θα πληρώσει το λογαριασμό που φανταστείτε, δηλαδή, ότι είναι το 1/4 του συνολικού ποσού που παίρνει το χρόνο. Μπαζίδη, για να καταλάβουμε, γιατί δεν υπόθηκε σωστά. Ναι. Ήρθε λογαριασμός σε κυρία που ήρθε στο γραφείο σας 2.500 ευρώ και αυτή η κυρία παίρνει 10.000 ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Πείτε μου πώς αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα, πραγματικά θα κάτσει να ακούσει τον κύριο Γκίκα και θα πει ότι είναι εξωτερικός παράγοντας ή την κυρία Αμπατζίδη. Ωραία, δεν το θέτω καν. Και θα πει, ναι παιδιά, θα το αναλύσουμε τεχνικά και έχει μια λογική και θα πρέπει εσείς να το κατανοήσετε. Να το κατανοήσει τι και
πώς και πότε να περιμένει αυτή η γυναίκα που δεν θα έχει να πληρώσει, που δεν θα έχει να πληρώσει ούτε για το γάλα του παιδιού της. Είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Και ξέρετε κάτι, όταν έκανα μια επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του είπα για το φόρο καυσίμου και του το εξήγησα με, με έναν τρόπο ότι για ποιο λόγο ο φόρος για τους εφοπλιστές δεν υπάρχει και για τους αγρότες υπάρχει. Και δεν μου απάντησε κάτι συγκεκριμένο. Ξέρετε κάτι όμως, δεν είναι αφορά μόνο τους ανθρώπους του αγροτικού τομέα που δουλεύουν, αφορά και όλους εμάς που οφείλει η κυβέρνηση να μεριμνήσει υπέρ μας. Λοιπόν, κύριε Κίκα, σε αυτά που λέει τώρα η κυρία Μπατζίδη, για να πάμε και στους άλλους καλεσμένους και να βάλουν... κύριε Κίκα. Επειδή μιλάμε μόνο για την ενέργεια και για αυτά, προφανώς τώρα ένα νοικοκυριό να έχει 2.500 ευρώ, ή λάθος θα βρίσκεται, ή λάθος. Θα πρόκειται περί λάθους, διότι δεν είναι λογικό ένα νοικοκυριό να έχει 2.500 ευρώ. Οι επαγγελματίες, κύριε Κίκα, μπορώ να το καταλάβω. Οι επαγγελματίες, κύριε Κίκα, της εστίασης, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, και εκεί είναι ένα παράδειγμα. Προφανώς για νοικοκυριό, μου λέγει η κυρία, δεν ξέρω, η συνάδελφος, αλλά σε κάθε περίπτωση σας είπα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να το διαχειριστεί το πρόβλημα στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές αδελφίες της χώρας. Προσπαθώ να το διαχειριστώ και άλλο το λύνω. Κύριε Κικά, άλλο προσπαθώ να διαχειριστώ ένα πρόβλημα. Κι άλλο έχω βρει τη λύση του προβλήματος. Έχετε βρει εσείς ως κυβέρνηση τη λύση του προβλήματος? Υπάρχει λύση καταρχήν? Το είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτίστως. Περιμένει από τους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Είπαμε ότι σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, τότε θα μείνουμε σε εθνικό επίπεδο με τις πολιτικές μας που ήδη έχουμε πάρει από το Σεπτέμβριο του 2021 που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση. Θα μου πείτε, δεν είναι αρκετές. Μήπως αργούμε. Το δέχομαι και εγώ ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερες. Όμως, εάν μπούμε στη διαδικασία να δίνουμε προς το βαρός αυτά τα οποία δεν έχουμε, σε λίγο θα καταντήσουμε να ξαναμπούμε στο μνημόνιο. Κάτι που δεν θέλουμε. Κυρία, να σας κάνω μια ερώτηση. Όχι σαν αντιπολίτευση, αλλά βασική. Τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης που πληρώσαμε πριν και φύγαμε επιτέλους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η αυξημένη εποπτεία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μειώσαμε την ανεργία, που έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις κατά περίεργο τρόπο, θα πω εγώ. Τέτοια να λέτε εσείς και κάθε δισεκατομμύρια στα νοικοκυριά, που εδώ στην Κέρκυρα ψάχνουμε να βρούμε νέο ή νέα για να δουλέψει στα ξενοδοχεία, δηλαδή, στην εστίαση, δηλαδή, και δεν βρίσκουμε. Κύριε Κικά, και κάνω έκκληση από την εκπομπή σας. Απαντήστε μου. Όποιο παιδί θέλει να δουλέψει στην Κέρκυρα για την τουριστική σεζόν να έρθει, υπάρχουν δουλειές. Περάσατε νομοσχέδιο του ΑΕΠ που καταργεί τα προνόμια. Ουσιαστικά καταργεί τα προνόμια των ανθρώπων. Και αν τελικά δουλεύει ένα δίμηνο ή ένα τρίμηνο, δεν θεωρείται άνεργος. Κύριε Μπατζίδη, εχθές ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Ελάτε μαζί να κυβερνήσουμε. Θα τα βρούμε, αυτό λέμε. Θα τα ξεπεράσουμε τις συνολικές. Ναι, τι σημαίνει τώρα ελάτε μαζί να κυβερνήσουμε, είναι αυτό. Και κύριε Μπατζίδη, το άλλο. Τα γκάλωπ σας δείχνουν εσάς μία μέσα, μία έξω. Είναι αυτό που λέμε λαϊκά, δεν τζιμπάτε από αυτή τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Γιατί δεν τσιμπάτε, κύριε Μπατζίδη? Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι ένα συνέδριο αυτοκριτικής και όχι... Την κάναμε, κύριε Μπατζίδη. Την κάναμε την αυτοκριτική. Με οργανώσεις μας, τις βάσεις μελών μας, την κάναμε. Και την κάνουμε, ακόμη και τώρα. Επιτρέψτε μου, κύριε Βραμάκη, να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Οπότε θα έπρεπε να είναι ένα συνέδριο αυτοκριτικής, το οποίο θα έλεγε ποια είναι τα λάθη που έγιναν. Εμείς μέσω του εκπροσώπου μας είπαμε και αυτά που θα θέλαμε να εστιάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν βρείτε ξανά τον εαυτό σας πριν το 2015, έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να είναι μισό λεπτό. Μιλάτε με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο 2015. Ναι, αυτό μας λέει τώρα, έτσι. Μιλάμε με το ΣΥΡΙΖΑ πριν στην προηγούμενη του κατάσταση και εκτός των άλλων θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάτσει όντως στο τραπέζι αν θέλει να κάνει προγραμματικές
Ναι, αλλά γιατί δεν τσιμπάτε εσείς, κυρία Μπατζίδη, από τη δυσαρέσκεια? Για ποιο λόγο, τι φταίει εδώ πέρα και δεν τσιμπάτε? Δηλαδή τα γκάλωπ είναι μία μέσα το μέρα 25, μία έξω το μέρα 25. Κοιτάξτε, και δεν τσιμπάτε. Θα σας εξηγήσω. Κάθε φορά που μέσα από το κοινοβούλιο ή εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ή ο γραμματέας μας αναφέρεται για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το θέμα, το ζήτημα με την ακρίβεια, με το ρεύμα ή άλλα πράγματα τα οποία ενοχλούν προφανώς κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, μάλιστα, τότε μόνιμα έχουμε πρόβλημα στις λοιπόν δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως Μέρα 25 ποτέ δεν πιστέψαμε στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αν ήταν έτσι, το 19 δεν θα έπρεπε να είμαστε στο κοινοβούλιο, γιατί πήραμε 1%. Αλλά τελικά πήραμε 3,5% και ήμασταν μέσα. Μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι το αποτύπωμα στην κοινωνία. Διότι χθες, ας πούμε, επειδή έκανα μια περιοδία κατά κάποιο τρόπο στην περιφέρειά μου και μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι αν ή τι άλλο δεν είναι Μέρα 25, μόνο από εμάς ή από τον αριστερό χώρο δεν προέρχονται, είναι καθαρά Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και λένε ότι την επόμενη φορά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, λοιπόν, γιατί θα είναι και τελευταία.